Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Ακάσταρο, όπου εδώ κάνουμε πολύ όμορφες αναλύσεις, κάνουμε όμορφα διάλεξε μια κάρτα, αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές και φυσικά αναλύσεις ταρό και αναλύσεις με ρούνους. Μην ξεχάσετε επίσης, υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, μπορείτε να το googlάρετε, όπου εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες. Κυρίως υπάρχει το 3 κάρτες, μια κάρτα, το chat με τον Ακάς, αριθμολογικό προφίλ και το online μαντίο. Εντάξει, akastaro.gr, το πληκτρολογείτε στο Google ή από όποια μηχανή αναζήτηση θέλετε και θα σας βγάλει και θα μπείτε μέσα και θα δείτε κάποια πολύ ωραία πράγματα. Να έρθουμε όμως τώρα εδώ στο τι θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε σήμερα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εξάλλου, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε περίεργα και πρωτότυπα πράγματα κάθε φορά. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα για τη ζωή. Διάλεξη ζωή. Τι σημαίνει τώρα διάλεξη ζωή? Ένα από τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, είναι ότι ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό. Ο καθένας κουβαλάει τα δικά του εμπόδια. Ο καθένας κουβαλάει τις δικές του δυσκολίες. Η ζωή πολλές φορές μας ρίχνει στο καναβάτσο που λέμε. Μας ρίχνει στο ριν, μας πετάει απίστευτα πράγματα. Όχι μόνο δυσκολίες, αλλά επίσης και γεγονότα τα οποία πραγματικά είναι πολύ πολύ δραματικά ή είναι πολύ ιδιαίτερα για μας για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Όλοι έχουμε περάσει μέσα από απίστευτες καταστάσεις. Απώλεια, δυσκολίες, εμπόδια, άνθρωποι, γεγονότα. Τι κάνουμε λοιπόν όμως σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται? Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε? Υπάρχουν λοιπόν το εξής. Η ζωή μπορεί να μας πετάει ό,τι θέλει. Μπορεί να μας πετάξει ό,τι γουστάρει. Ανάλογα βέβαια τώρα και να σας το πω έτσι πολύ πολύ απλά, τον αστρολογικό μας χάρτη, τι λέει το σχέδιο ζωής μας και τον αριθμό και το αριθμολογικό σχέδιο ζωής μας, τι πρέπει να περάσουμε, τι μαθήματα πρέπει να περάσουμε, τι δυσκολίες πρέπει να περάσουμε. Δεν ξέρω αν ανήκετε στην κατηγορία που πιστεύετε ότι όλα αυτά τα έχει επιλέξει η ψυχή. Υπάρχουν άλλοι που το αμφισβητούν, υπάρχουν άλλοι που λένε ναι, OK, μπορεί να κάνει και μια έτσι, να κάνει ένα κλικ, ας το πούμε, να έχει μια λογική όλο αυτό. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, και ειδικά ο Πυθαγόρας, πίστευε και έλεγε ότι προτού η ψυχή κατέβει σε αυτή την ενσάρκωση, έχει ήδη επιλέξει τόπο, χρόνο, γονείς, τι θα περάσει, τι μαθήματα χρειάζεται να περάσει και ποιες συνθήκες θα δημιουργηθούν για να περάσει μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι διάλεξη ζωή. Μαθήματα, έμπνευση από την ίδια τη ζωή, μέσα από αυτές τις δυσκολίες που περνάμε. Μέσα ο καθένας από το δικό του μονοπάτι, ό,τι δυσκολίες. Και έχει να μας πει για συμβουλές, έμπνευση, ελπίδα, έχει να μας πει για τέτοια πράγματα, πρόγνωση κιόλας, κάποιες ερμηνείες, κάποιες προβλέψεις, να μας πει για το επόμενο, για τα επόμενα βήματά μας. Δεν υπάρχει χρόνος, είναι άχρονο, αν και θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο μέσα από αυτή τη διαδικασία, λίγο τι έχει να μας πει. Οπότε φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο έχετε να κάνετε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι 1, 2, 3, 4, DEX. Θα επιλέξετε DEX και φυσικά εννοείται, κοιτάξτε τι όμορφα που φαίνεται, φοβερή εφεύρεση αυτή, με αυτή τη λάμπα η οποία αλλάζει χρώμα και πόσο όμορφο έτσι είναι, δίνει ένα μαγικό βαθύ χρώμα στα ταρό και όταν θα τα γυρίσουμε και όλα θα δείτε πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, επιλέξτε ένα deck για να ξεκινήσουμε. Εγώ θα επιλέξω το τέταρτο deck αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε να δούμε τι έχει να μας πει. Προτού ξεκινήσω, έχω να σας πω μόνο το εξής. Είναι θέμα επιλογής. Σε ό,τι μας πετάει η ζωή είναι θέμα επιλογής στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε. Πώς εμείς θα αντιδράσουμε στην αδικία, στο δράμα, στη δυσκολία, στην απώλεια, στην προδοσία, στις δυσκολίες που μας στείνουν πολλές φορές οι άλλοι, πώς θα αντιδράσουμε στη ζήλια, τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα βάλουμε τα όρια μας, έτσι, πώς θα οριοθετηθούμε, τι θα κάνουμε, αν θα απομακρυνθούμε από τοξικούς ανθρώπους, αν θα θέλουμε να παραμείνουμε και όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία για τον καθένα, ο καθένας βέβαια κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στη ζωή του. Ο καθένας πολεμάει με τα μέσα τα οποία έχει. Εδώ όμως αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πάρουμε κάποιες συμβουλές. Να πάρουμε κάποιες όμορφες, ωραίες πληροφορίες, τι μέλη γενέστε. Αυτά που περάσαμε, τα μαθήματα που περάσαμε, τις δυσκολίες που περάσαμε, τα εμπόδια που όλοι έχουμε περάσει. Οπότε τώρα είναι η στιγμή να επιλέξετε deck. Αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό.
Όπως πολλές φορές στη ζωή δεν γνωρίζουμε πράγματα, δεν γνωρίζουμε τι μας φέρνει, παρόλο που προσπαθούμε μέσα από αστρολογία, μέσα από αριθμολογία, μέσα από αναλύσεις ταρό, ρούνους, τι θα μας φέρει η ζωή. Πολλές φορές τα, ξέρετε, ναι, ας πούμε τα ταρό, θα αναφέρω τώρα τα ταρό. Πολλές φορές τα ταρό έχουν να απαντήσουν σε πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή ίσως να γνωρίζουμε. Τα ταρό μπορεί να μιλήσουν για παρελθόν, μπορεί να μιλήσουν για το παρόν, κάτι το οποίο χρειάζεται να δούμε, και φυσικά μπορούν να μιλήσουν και για το μέλλον, να πιάσουν κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές, αν θέλετε, οι οποίες είναι χρήσιμες για εμάς να τις γνωρίζουμε και κυρίως πώς θα αντιδράσουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ μαζεύω. Όσοι έχετε επιλέξει λοιπόν το πρώτο deck, θα δείτε πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο ιδιαίτερο θα γίνει, με έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Θα μου επιτρέψετε, θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να ανακατέψω. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε λοιπόν και θα κάνουμε το bottom of the deck, δηλαδή στο τέλος του πάκου, των πάκων, γιατί θα κόψω τρεις φορές. Ξεκινάμε λοιπόν με τη ζωή νούμερο 1, διάλεξη ζωή νούμερο 1, όσοι έχετε επιλέξει την πρώτη επιλογή. Πράγματα τα οποία χρειάζεται εσείς να γνωρίζετε. Είναι άχρονο αυτό το reading. Είναι εμπνεύσεις σχεδόν μιας ζωής. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η πρώτη επιλογή, μάλιστα, είναι ένας βασιλιάς ξυφών. Νάτος, ένας βασιλιάς ξυφών, ο οποίος έχετε να μιλήσει για εσάς, για δικαιοσύνη. Να το βάλω εδώ να φαίνεται πολύ ωραία και να αλλάζει το χρωματισμό του. Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς ξυφών έρχεται να μιλήσει, όπως είπα, για δικαιοσύνη, λογική, γεγονότα. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει σε ζώδια του αέρα ή με οροσκόπο αέρα, έτσι, ζώδια του αέρα, και είναι εκεί για εσάς, για να ανοίξει, γιατί ανοίχτηκε πρώτος, να ανοίξει κάποιους δρόμους για εσάς. Δρόμους δύναμης, δρόμους λογικής, δρόμους δικαιοσύνης, για να το φέρω πιο κοντά να το βλέπετε, δρόμους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη δική σας δύναμη. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι δυνατό, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει κάποιο τίτλο, να έχει μια θέση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά άνοιξε αυτό στο deck, άνοιξε αυτό στη ζωή σας. Μπορεί να είσαι πατέρας, μπορεί να είναι μια πατρική φιγούρα, μπορεί να είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος, αλλά το κύριο μέλημά του μιλάει για δικαιοσύνη. Μπορεί να έχετε προβλήματα με τον νόμο, μπορεί να έχετε μια ιδιαίτερη σχέση γενικότερα με τον νόμο, μπορεί να είναι και ένας δικηγόρος εδώ, έτσι. Αλλά παίρνει το ξύφος και ξεχωρίζει την ψέμα και την αλήθεια. Αν δεν έχετε κανέναν και δεν πάει το μυαλό σας, τότε πάρτε αυτόν τον συμβολισμό. Ανοίγω, ξεχωρίζω, κόβω τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια. Το δεύτερο κόψιμο είναι οι επιλογές της ζωής σας και πώς έχετε προσπαθήσει να τα καταφέρετε και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα επαγγελματικά. Εδώ είναι οι επιλογές. Είναι δύο επιλογές. Στη ζωή σας ίσως να μην είχατε πάρα πολλές επιλογές. Και είναι και λογικό αυτό και είναι ok. Δηλαδή να είχατε στη ζωή σας δύο επιλογές. Παραδείγματος χάρη σε θέματα σχέσεων. Γιατί δίνατε πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα των σχέσεων και όχι στην εναλλαγή, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, στην εναλλαγή άσκοπων συντρόφων. Εδώ λοιπόν δείχνει, τα καταφέρνω, εξισορροπώ με όποιο τρόπο, με όποια δυσκολία και στα επαγγελματικά μου και στα οικονομικά μου γενικά και στην καριέρα μου, αλλά και στα αισθηματικά μου. Οπότε έχουμε τώρα αμέσως μια αποκάλυψη εδώ, γιατί αρχίζουν και αποκαλύπτονται κάποια πράγματα, και το ένα είναι λοιπόν λογική, δικαιοσύνη, αλήθεια, ψέμα, και εδώ έχουμε ισορροπία, επιλογές, δυνατότητα αποφάσεων, μέσα από επιλογές τα καταφέρνω. Στη ζωή σας, μέσα από μεγάλη προσπάθεια, τα έχετε καταφέρει. Και το επόμενο, μάλιστα, λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε, λοιπόν, έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος ο υπότης πεντάκτηνος σημαίνει επιτυχία, δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία, το λέμε γενικότερα, πρακτικότητα.
Έχετε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα μεγάλο ατού, το οποίο αποκαλύπτεται. Το πρώτο ατού είναι πολύ δυνατό μυαλό, ξηράφι, πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Θα μου πείτε, οι υπόλοιποι που θα επιλέξετε, οι υπόλοιποι παντέκ δεν είναι έξυπνοι? Όχι, προς Θεού. Μιλάμε όμως για εσάς και μιλάμε για τη δική σας τώρα δυναμική. Μεγάλη εξυπνάδα, πολύ καλή επιχειρηματολογία, πολύ καλή γλώσσα, πολύ καλή επικοινωνία. Ισορροπία στη ζωή, είναι ταλέντο στη ζωή να μπορείτε να εξισορροπείτε τα πράγματα. Και εδώ ο υπότης δείχνει ή έναν άντρα ο οποίος έχει μια ο υπότης πεντάκτημα, έχει μια οικονομική δυνατότητα ή σημαίνει ανοίγματα για εσάς επαγγελματικά, αλλά έχετε ένα συνδυασμό μεταξύ λογικής και πρακτικότητας. Συνδυάζετε τη λογική, το ρεαλισμό και την πρακτικότητα. Αυτά είναι τα ταλέντα σας. Ταιριάζουν σε εσάς. Σε κάποιους άλλους ανθρώπους μπορεί να μην ταιριάζουν, έτσι. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Λέμε όμως για εσάς. Και μετά από αυτό, πάμε τώρα να επιλέξουμε. Και θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Επιτρέψτε μου λίγο ακόμα να ανακατέψω και να αρχίσω να επιλέγω. Θα επιλέξω λοιπόν, μισό λεπτό, ένα λεπτό, να επιλέξω τρεις κάρτες. Και θα δείτε τι θα κάνουμε. Η πρώτη κάρτα λοιπόν έχει βγει πάλι πεντάκτινο. Α, μάλιστα. Και εδώ έχουμε το 6 πεντάκτινο, είναι μια καρμική συνάντηση, ένας καρμικός αριθμός, μια καρμική κάρτα, που έχει να κάνει με το αίτιο και το τιατό, ότι έδωσες θα λάβεις, λέει, στη ζωή. Εδώ επίσης έχουμε να κάνουμε, μάλιστα, εδώ έχουμε δύο εξάρια τώρα, εδώ έχουμε ένα άλλο εξάρι, είναι το 6 ξυφών. Όμορφη κάρτα, ιδιαίτερη κάρτα, σηματοδοτεί τα νέα πράγματα, τις νέες αλλαγές. Και εδώ υπάρχει και το σημάδι του ήλιου. Θα το εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Και στη συνέχεια έχουμε λοιπόν, για να δούμε, έχουμε εδώ μία τρίτη κάρτα, που είναι το δύο μπαστούνι. Δύο μπαστούνι. Για να το μαζέψουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε κάτι. Επιτρέψτε μου. Ναι, θα κάνουμε κάτι ωραίο, έναν πολύ ωραίο συνδυασμό, μια πολύ όμορφη σύνθεση για να δούμε τη ζωή νούμερο 1 τι έχει να μας πει. Και πάμε. Μισό λεπτό, θα το κάνουμε έτσι καλύτερα. Ωραία, λοιπόν. Επιλογή λοιπόν νούμερο 1, η αρκούδα, η δύναμη δηλαδή. Επιλογή νούμερο 2 είναι το κλειδί, μάλιστα. Και επιλογή νούμερο 3 είναι η άγκυρα. Ωραία χαρτιά, σταθερότητα και δύναμη. Θα τα εξηγήσω όμως με περισσότερες λεπτομέρειες. Και πάμε και στην κλασική. Είπαμε θα κάνουμε πολύ ωραίο συνδυασμό. Είναι ταρό, Lenormand, ειδικές Lenormand αυτές εδώ πέρα. Που μου αρέσουν πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερες, πολύ ωραία μηνύματα, οι οποίες, αν παρατηρήσετε, αυτές οι Lenormand συνδυάζουν τα κλασικά ταρό. Έχουν αποτύπωση σαν από τα κλασικά ταρό. Και πάμε λοιπόν τώρα και στις κλασικές κάρτες, όπου και εδώ θα γίνουν αποκαλύψεις, μάλιστα. Okay, το πρώτο κομμάτι είναι το 7 μπαστούνι, 3 κούπα, ωραία, και 2 μπαστούνι. Φωτιά, νερό. Okay. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, για να τα ανοίξω λιγάκι, να έχουμε λίγο χώρο, να μην είναι έτσι κολλημένα, γιατί θέλω να αρχίσετε να καταλαβαίνετε. Πρώτη γραμμή παρελθόν, παρόν, μέλλον. Γύρω-γύρω είναι το περίγραμμά μας, εντάξει, και θα πάρουμε σημαντικά μηνύματα, στα οποία θα δείτε τι γίνεται. Εδώ, αν πάρω αυτή τη σειρά που πηγαίνουμε και προχωράμε προς το μέλλον, είναι οι σκέψεις σας. Είναι αυτά τα οποία σκέφτεστε. Είναι αυτά τα οποία θέλετε να σκέφτεστε να πετύχετε στη ζωή σας. Και είναι τρεις πολύ όμορφες κάρτες, οι οποίες έχουμε όμως 2 εξάρια. Είναι το 6 πεντάκτινο, είναι το 6 ξυφών και έχουμε και το 2 μπαστούνι που κοιτάζει προς το μέλλον. Τι μας κάνουν όλα αυτά τώρα? Τα δύο εξάρια κάτω δείχνουν πολύ μεγάλη σημασία που δίνετε εσείς στις ανθρώπινες σχέσεις, στις αληθινές σχέσεις, στις σχέσεις τις δίκαιες, στις σχέσεις δίνω-παίρνω, θα σου δώσω αλλά θα μου δώσεις.
Εδώ μιλάει για σχέσεις οι οποίες έχουν και μία επικοινωνία, έχουν μία έκφραση, έχουν μία συνάντηση, έχουν κοινά πράγματα, έχουν κοινό σκοπό, έχουν κοινή πορεία ζωής. Και φυσικά εδώ το σημάδι του ήλιου δεν είναι τυχαίο, διότι έχει να κάνει με τη ζεστασιά. Είστε άνθρωποι ζεστοί, αλλά θέλετε επίσης και ο σύντροφός σας να είναι ζεστός. Είστε ζεστοί, αλλά θέλετε επίσης και στη συνεργασία σας, στη έξω, στα επαγγελματικά σας και να υπάρχει ένα ζεστό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή σας πιάνει η ζωή να σας λέει η σκέψη σας ότι κάτι σχεδιάζεις για το μέλλον, έχεις κάτι θέλεις να κάνεις, κάτι θέλεις να αλλάξεις. Και φυσικά εδώ πρόκειται και για μια ρομαντική φύση. Αν δείτε εδώ την αποτύπωση, το συμβολισμό, πολύ ευαισθησία, ρομαντική φύση, αλλά όμως και πάθος για ζωή. Το δεύτερο κομμάτι, που είναι η Lenormand, δείχνουν τον εσωτερικό σας κόσμο. Πώς πηγαίνετε, πού πηγαίνετε, τι κάνετε μέσα σας, τι μπορείτε, ποια είναι η δύναμή σας. Είστε άνθρωποι με πολύ μεγάλη δύναμη. Και στο παρελθόν βεβαίως έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες και δύσκολους ανθρώπους, περίεργους ανθρώπους. Η αρκούδα δείχνει ένα συμβολισμό ο οποίος δείχνει και τους ανθρώπους τους δύσκολους κατά καιρούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ είναι το 10 σπαθί και το 10 σπαθί μας μιλάει για τα δίκαια πράγματα και την επικοινωνία και πώς εσείς με δύναμη θελήσατε να επικοινωνήσετε ακόμα και δύσκολες καταστάσεις. Όμως μέσα σας έχετε το κλειδί. Και το κλειδί εδώ θέλω να το παρατηρήσετε λιγάκι, διότι εδώ είναι ο τροχός της τύχης, αν το παρατηρήσετε, και εδώ είναι 2 σελήνες. Επηρεάζεστε πολύ, σας ευνοεί η νέα σελήνη και η παντσελήνος, σε οποιαδήποτε αποτύπωσή της, σε οποιαδήποτε έκφανσή της. Έχετε το κλειδί μέσα σας, είναι 8 καρό, διγή, ρεαλισμός, δυνατότητα. Και προς το μέλλον, ας το πούμε, το μέσα σας, έχει βγει μια άγκυρα που δείχνει δύναμη. Η άγκυρα είναι ένα δυνατό σύμβολο που δείχνει σταθερότητα, γιατί η άγκυρα κρατάει ολόκληρο πλοίο, έτσι. Η άγκυρα σημαίνει κιόλας έχω βρει το σκοπό μου, καταλαβαίνω τι γίνεται. Μέσα από τη ζωή και τις δυσκολίες της ζωής έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις, έχετε όμως το κλειδί και βρίσκεστε σε ένα σταθερό σημείο. Και πάμε στα πράγματα στα οποία έρχονται στα πόδια σας που λένε σας σταυρώνουν. Αυτό τι σημαίνει, τι έχει έρθει, τι έχει πετάξει πραγματικά η ζωή σε εσάς, στο οποίο όμως δεν το περιμένατε, ήταν ξαφνικό και ίσως και να μην είχατε και όλα τα εφόδια να το αντιμετωπίσετε, παρόλο που εδώ έχουμε ένα πολύ δυνατό συνδυασμό. Εδώ υπάρχει κλάμα, δυσκολίες, υπάρχει εχθρότητα, υπάρχει εμπόδια, αντίπαλοι, έτσι. Το 7 λοιπόν, το 7 μπαστούνι, σας έβαλε σε διαδικασία να πολεμήσετε. Το 7 μπαστούνι σας έβαλε, δεν ξέρω αν έχει τύχει να αντιμετωπίσετε ανθρώπους που έχουν έντονο τον Άρη τους, στον αστρολογικό τους χάρτη, γιατί ο Άρης σημαίνει πόλεμος, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι στον αστρολογικό τους χάρτη, όταν ο Άρης είναι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί πραγματικά να γίνει ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται ο πολεμιστής, ο δολοφόνος, ο οτιδήποτε, έτσι. Και δεν τα λέω έτσι τυχαία, από αναλύσεις που έχουν γίνει έχουν βρει το προφίλ που ταιριάζει προφίλ πολλών ανθρώπων και δολοφόνων και κατασυρωή και βίων ανθρώπων. Μία από τις ενδείξεις είναι που υπάρχει ο Άρης, τι αντιθέσεις κάνει, τετραγωνισμούς κτλ. Πώς βρίσκεται, πάση περιπτώσει, στο αστρολογικό χάρτη για να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Και υπάρχει και κλάμα εδώ. Κάποιος τοξότης, ζώδιο, οροσκόπος ή έντονος Άρης σας έχει δώσει πολύ στεναχώρια εδώ. Και εδώ είναι το παρελθόν σας. Ήσασταν δίκαιοι, αντιμετωπίσατε δύσκολους ανθρώπους, εμπόδια δηλαδή, και σας στεναχώρησαν. Η δεύτερη στήλη λοιπόν, μάλλον να το πάρουμε εδώ πέρα, αυτή η κάρτα, έχει να κάνει με το 3 κούπα. Αυτό δεν είναι κακό. Σας έχει δώσει μία δύναμη, από πίσω κρύβονται φυσικά τα ζώδια του νερού, σκορπιός, καρκίνος, ιχθύς, αλλά κρύβεται και ένας δίδυμος. Πίσω από κάποιες κάρτες τις κλασικές, πέρα από την κλασική αποτύπωση, υπάρχουν και κάποιες αστρολογικές, να το σας το πω έτσι, ενδείξεις, όπου κρύβονται και κάποια άλλα ζώδια. Εδώ κρύβονται οι δίδυμοι, εντάξει. Και οι δίδυμοι έχουν να μιλήσουν να κάνουν με την επικοινωνία. Και βεβαίως αυτή η κάρτα έχει να κάνει με τις σχέσεις, την επικοινωνία και την επιτυχία στον έρωτα. Έχετε ερωτευτεί πολύ δυνατά στη ζωή σας.
πολύ δυνατά. Δεν έχει σημασία 2-3 φορές, μπορεί να είναι και μέχρι και 3 ίσως στη ζωή σας, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα των ανθρώπων. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σας το πέταξε η ζωή, σας το έφερε, αλλά είναι θετικό. Εδώ είναι δυσκολία, εδώ είναι θετικό. Κι όμως περνάμε μέσα από εναλλαγές και εδώ δείχνει δυσκολίες, αποτύπωση καλή και εδώ δείχνει τώρα το δύο λοιπόν μπαστούνι στο οποίο έχει να κάνει με τη λύπη. Με τα ψέματα, την αρρώστια, τα ατυχήματα, την αρνητικότητα. Εδώ κρύβεται ένας Ποσειδώνας, ο οποίος είναι ανάποδο. Προσέξτε το επόμενο διάστημα. Έχω κάνει και ένα βίντεο όσον αφορά για το επόμενο εξάμηνο, αν θα παρατηρήσετε, όσον αφορά σαν αστρολογική ανάλυση. Ρίξτε και εκεί μια ματιά, δείτε το λιγάκι, διότι ο Ποσειδώνας αυτή την περίοδο είναι πονηρός, είναι σκοτεινός και μπορεί να σας επηρεάσει. Η ζωή λοιπόν σας πέταξε δύσκολα κομμάτια. Αλλά όμως σας έδωσε ένα περίγραμμα. Ποιο είναι το περίγραμμα? Δικαιοσύνη, αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και όνειρα για το μέλλον, αλλά και ρομαντικότητα. Σας έδωσε και λύπη, σας έδωσε και κλάμα. Αλλά τι έγινε όμως? Έχετε όμως αυτή τη ρομαντική ψυχή, έχετε το κλειδί, μπορείτε να ξεπεράσετε το κλάμα. Το έχετε ξεπεράσει και βγήκε στο παρελθόν. Δίκαιοι άνθρωποι που είστε, έχετε το κλειδί, μπορείτε να ξεπεράσετε κάθε αρρώστια, ατύχημα και δυσκολία και λύπη. Μπορείτε να ξεπεράσετε, γιατί το κλειδί είναι στη μέση. Και το κλειδί είστε εσείς. Καταλήγουμε λοιπόν ότι το κλειδί στη ζωή είστε εσείς. Και το κλειδί ως κεντρικό σημείο ξεπερνάει και επηρεάζει πολύ 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 θετικά τα γύρω γύρω. Ναι, η ζωή σας πέταξε στο καναβάτσο, ναι. Σας πέταξε δυσκολίες. Αλλά όμως δεν σας άφησε χωρίς εργαλεία και χωρίς ανθρώπους και χωρίς ανθρώπους που είναι κοντά σας. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και αυτό το οποίο θα ξεπερνάτε τα εμπόδια είναι στη ζωή, να ξέρετε, θα περάσετε κι άλλες δυσκολίες και κυρίως έχει να κάνει με το δύο και μπορεί να είναι θέματα τώρα συνεργασίας, θέματα με ανθρώπους, θέματα αγάπης ας το πούμε, θέματα σχέσεων κυρίως. Αλλά πάντα όμως η ψυχή σας έχει ένα δυνατό ρόλο όπου μπορείτε να ξεπερνάτε τα εμπόδια και να βλέπετε με αισιοδοξία το μέλλον. Okay. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο πακέτο. Να πάρω λοιπόν τώρα η πρώτη επιλογή, έτσι. Πάμε τώρα στα επόμενα. Ωραία, να τα μαζέψουμε και πάμε στην δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι με αυτό το deck. Ξεκινάμε. Λίγο να ανακατέψω. Δεύτερη επιλογή, δεύτερη ζωή. Τι έχει η ίδια η ζωή να σας πει? Κόβω. Ωραία και ξεκινάμε. Bottom of the deck που λένε. Στο κάτω μέρος της στίβας. Μάλιστα. Εργασία και χαρά εδώ. Βέβαια, δηλώνει και ανεξαρτησία. Σας αρέσει η ανεξαρτησία και στα οικονομικά. Μπορεί να είστε και ελεύθεροι επαγγελματίες ή, ναι, μπορεί να δουλεύετε σε μια εταιρεία κάπου, αλλά να είστε πολύ ανεξάρτητο πνεύμα. Μεθοδικότητα, προγραμματισμός, δυνατό μυαλό, εργασία, αλλά και κούραση. Είναι το κυρίως μοτίβο και το κυρίως κομμάτι το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η δεύτερη επιλογή, συγκλονιστικό, είναι ο κόσμος όλους. Έρχεται να σας διδάξει λοιπόν η ζωή. Η ζωή σας λέει ότι όλα είναι μαθήματα ψυχής. Ετός εδώ το γεράκι, εδώ ένας άγγελος, εδώ το ζώδιο του Ταύρου, εδώ το ζώδιο του Λέοντα. Έχουν να μιλήσουν για ανθρώπους που θα συναντήσετε, για δύσκολες καταστάσεις, για καταστάσεις που θα σας πάρουν τη λάμψη, αλλά και για διέστηση κτλ. Αλλά στο τέλος όμως θα αποφυτίσετε, διότι είναι και μια κρόνια κάρτα, από πίσω κρύβεται ο Κρόνος, όπου λέει ο χρόνος, η σοφία, οι γνώσεις, η εμπειρία, όλα αυτά θα σας αποφυτίσουν από το πανεπιστήμιο πραγματικά της ζωής. Και η επόμενη επιλογή είναι ότι ναι, στη ζωή καταφέρνετε να επιβιώνετε
διότι το κάνετε και μέσα από συνεργασία, αλλά και μέσα από επιλογές. Και μέσα από ότι καταφέρετε να εξισορροπείτε τα πράγματα. Να βρίσκετε τις ισορροπίες σας. Έχουμε λοιπόν δύο κάρτες οι οποίες είναι πεντάκτινες. Μιλάμε για ύλη, μιλάμε για χρήμα, μιλάμε για επαγγελματικά. Μπορεί να δίνετε εκεί μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Έχουμε αξία ο καθένας, έχει ο καθένας τη δική του αξία, αλλά εσείς μπορεί να δίνετε μια ιδιαίτερη σημασία στα οικονομικά, στα επαγγελματικά, στην καριέρα σας, στις επιλογές σας και είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν σωστά και λάθη. Δεν κάνουμε κριτική εδώ, δεν κριτικάρουμε, δεν κάνουμε καμία έτσι διαδικασία, ας πούμε, δίκηση, δεν ξέρω τι. Ο καθένας με τις επιλογές του και είναι μια χαρά. Και δείχνει ότι δικαιώνεστε κιόλας για τις επιλογές σας. Αυτό σας λέει η ζωή. Αν είχατε αμφιβολίες, σας λέει ότι δικαιώνεστε μέσα από τις επιλογές σας. Οκ. Okay. Και πάμε τώρα. Ω, μα, τι έχει γίνει εδώ, φίλες και φίλοι. Πέσαμε λοιπόν όλα κάτω. Γιατί, θα σας το εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, να σας το εξηγήσω. Αυτό που έγινε είναι ότι χωρίστηκαν σχεδόν τα χαρτιά στη μέση. Εντάξει, και πέσανε όλα κάτω, άλλα ανακατεμένα, άλλα ανάποδα, άλλα... Γενικά ένας χαμός. Και ένα μήνυμα το οποίο έχει να σας πει είναι ότι υπάρχει ένας υπότης κούπα, και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, το οποίο μιλάει για αποστολή στη ζωή. Και η αποστολή στη ζωή σας πρέπει να είναι μέσα από την καρδιά σας, το συναίσθημά σας, την αγάπη σας και η κούπα να είναι γεμάτη και όχι άδεια. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συναισθήματα, αληθινά συναισθήματα. Άρα η ζωή θα σας δοκιμάσει και στο συναίσθημα, όχι μόνο στα επαγγελματικά. Και εδώ δείχνει άντρα. Οι άντρες, οι οποίοι αφορά τώρα τις γυναίκες, οι οποίοι έρχονται οι άντρες και προσφέρουν την καρδιά τους, είστε πολύ αγαπητά πρόσωπα στις γυναίκες, είστε ερωτεύσιμες, είστε γοητευτικές, είστε ιδιαίτερες. Και για τους άντρες σημαίνει αποστολή στη ζωή τους να βρουν τι είναι αυτό που αγαπάνε. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που αγαπάνε, ποιο είναι το επάγγελμα που αγαπάνε, ποιο είναι αυτό που τους αρέσει. Όμως τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία πέσανε ανάποδα, γιατί δίνω εγώ προσωπικά έτσι τι κάνω, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά στα ταρό. Πώς θα πέσουν, πώς θα στηθούν, τι θα γίνει, αν πέσανε πολλά, αν πέσανε λίγα. Εδώ πέσανε πολλά πράγματα. Και το γεγονός ότι πέσανε ανάποδα σημαίνει και οι αναστατώσεις και οι δυσκολίες στη ζωή σας και η απώλεια. Έχετε περάσει μέσα από απώλειες. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο γενικό αυτό, γιατί θα μου πείτε, μα καλά, όλη η απώλεια δεν έχουμε περάσει. Είναι οκ. Okay. Επειδή μιλάμε όμως για το δεύτερο deck, τη ζωή νούμερο 2 αυτή τη στιγμή, απώλειες, δυσκολίες και πράγματα στη ζωή σας τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Είναι μυστικά. Πώς είναι οι κάρτες εδώ τώρα, είναι ανάποδα? Κάποιες είναι ανάποδα, κάποιες είναι normal, κάποιες είναι ok, κάποιες έχουν γυρίσει, κάποιες μείνανε όρθιες, κάποιες κάνουν ένα τρίγωνο στον αέρα, στο πάτωμα κάτω. Δείχνει αναστάτωση, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε, δείχνει δυσκολίες, δείχνει ενέργειες, επίσης καταστροφικές. Μπορεί να έχετε περάσει μέσα από τέτοιες δυσκολίες καταστροφής. Δεν σημαίνει ότι είστε κακοί άνθρωποι. Θυμάστε προηγουμένως που κάναμε το bottom of the deck που βγήκε και ο κόσμος. Ναι. Που περάσατε ότι δουλέψατε, κάνατε, κουραστήκατε και ξαφνικά όλα γκρεμίζονται. Γιατί αυτό ήταν ένα γκρέμισμα. Η ζωή σας το πέταξε. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ σας το αφήνω να αναρωτηθείτε, γιατί ο καθένας δίνει και τις απαντήσεις και μόνος του, έτσι. Πώς απαντάμε σε αυτές τις δυσκολίες και προκλήσεις? Ναι, έχουμε το δικαίωμα να είμαστε μίζεροι, έχουμε το δικαίωμα να κλαίμε όλη μέρα, έχουμε δικαίωμα να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα που λένε, έχουμε δικαίωμα φυσικά εννοείται να γκρινιάζουμε, έχουμε δικαίωμα να το λέμε καθημερινά, έχουμε δικαίωμα να πάθουμε και αιμονή, γιατί με έφυγε, γιατί με εγκατέλειψε, γιατί έφυγε εκείνος, γιατί με διώξανε, γιατί έπεσε εκείνο, γιατί είχα αυτό το ατύχημα, γιατί έγινε αυτό, γιατί. Και τα ερωτήματα πληθαίνουν και πολλές φορές όταν είμαστε σε ένταση δεν έχουμε την ηρεμία να βρούμε και τις απαντήσεις. Ή να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Μήπως κάπου εμείς κάτι κάπως επιτρέψαμε, λέω τώρα. Μήπως κάτι δεν ζυγίσαμε καλά.
Μήπως κάπου και εμείς δεν ήμασταν τόσο προσεκτικοί όσο χρειαζόταν. Μήπως δεν διαβάσαμε καλά έναν άνθρωπο. Μήπως τελικά ακόμα και τον σύντροφό μας ή τον άνθρωπο τον οποίο αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε, κάναμε, αλλά τελικά δεν τον, όχι, δεν το ζυγίσαμε. Εντάξει, ας το πούμε έτσι, δεν ζυγίσαμε την κατάσταση καλά. Δεν διαβάσαμε καλά τα μηνύματα. Εδώ πάντως δείχνει αυτές τις δυσκολίες. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα πάρω, θα ξαναανακατέψω και θα επιλέξω λοιπόν, φίλες και φίλοι, τρεις κάρτες. Λοιπόν. Και ό,τι βγει, όπως βγουν, ανάποδα, όρθια, ό,τι βγει τώρα, γιατί εδώ παίζει ρόλο. Πρώτη επιλογή μας, ναι. Οκ, okay, πολύ καλό. Είναι η χαρά της ζωής, τρία κούπα. Το αφήνω εδώ, για να το φτιάξω μετά. Η δεύτερη επιλογή είναι, ωραία, το τέσσερα μπαστούνι. Από χαρά σε χαρά εσείς, μάλιστα. Αυτές είναι αισιόδοξες κάρτες. Και το 6 μπαστούνι. Πολύ καλά λοιπόν. Μάλιστα η ζωή. Εδώ μιλάμε για ανάκαμψη τώρα. Δηλαδή σας πετάει η ζωή στο καναβάτσο και σας, αλλά όμως εσείς τι κάνετε? Χορεύετε. Σας προσκαλούν σε πάρτι να το διασκεδάσετε. Πάμε να πιούμε δηλαδή. Και βγαίνετε νικητές, νικήτριες. Για να τα δούμε λοιπόν, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές εδώ τώρα οι επιλογές. Έχουμε λοιπόν συνέστημα, έχουμε φωτιά, έχουμε φωτιά. Έχουμε δύναμη, έχουμε αισιοδοξία, έξι μπαστούνι, πάθος για ζωή, πάθος για τον έρωτα. Ε? Παθιασμένοι άνθρωποι. Και φυσικά εννοείται εδώ ότι μπορεί να υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις, είναι και το στεφάνι. Ωραία, βιβλίο, έχει βγει το βιβλίο, ανάλογα, εδώ μπορεί να είναι οι σπουδές, μπορεί να είναι οι γνώσεις σας, η εξειδίκευσή σας, μπορεί να είστε εσείς σαν άνθρωπος, θα το δούμε γιατί βγήκε στο εσωτερικό κομμάτι, βουνό, ναι, είπαμε για δυσκολίες και πολλές φορές και αξεπέραστες δυσκολίες που σας φαίνονται βουνό, μάλιστα, και προσοχή στα ποντίκια, ναι, στους ανθρώπους και να προσέχετε και από εδώ και πέρα στους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Σας βλέπουν χαρούμενους, χαρούμενες και θέλουν πραγματικά να σας φάνε. Α, να επιλέξω κι εγώ εδώ πέρα στο επόμενο, μισό λεπτό. Μάλιστα. Α, ωραία. Πέντε κούπα, όρθια θέση λοιπόν. Το επόμενο είναι άσος παθή, συγγνώμη. Καλό κι αυτό. Α, και άλλο ένα τριαράκι, τρία κούπα, όρθια θέση. Πολύ, 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 πολύ καλά. Μάλιστα. Πολύ δυνατό πλαίσιο. Μωρέ, δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Μην ανησυχείτε. Σίγουρα συναντάτε ανθρώπους οι οποίοι σας ζηλεύουν, θέλουν να σας οροκανήσουν. Υπάρχουν εχθροί, έρχεται εχθρούς. Για να δω και κάτι άλλο, εδώ έχουμε το 7 σπαθάτο λοιπόν, με τις δυσκολίες, με τα περίεργα πράγματα. Ναι, θέλω να δείτε λοιπόν μια εικόνα. Θέλω να δείτε αυτή την εικόνα. Εσείς θέλετε να είστε έτσι, αγκαλιασμένοι, μονιασμένοι κτλ. Δείτε όμως εδώ, μετά, όταν κατέβουν οι κούπες, τότε αρχίζει ο χορός. Εκεί που όταν δεν βλέπετε εσείς, πίσω από την πλάτη σας. Αυτό να προσέχετε. Πάμε όμως να δούμε. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι η σκέψη σας. Η σκέψη σας για τη ζωή είναι χαρά, ευτυχία, καλή υγεία, γιατί εδώ είναι και η καλή υγεία, έτσι. Γιατί έχει να κάνει με την κούπα, έχει να κάνει με το νερό. Έχει να κάνει μονιασμένη με τους ανθρώπους, να περνάμε καλά, συναντήσεις με ανθρώπους, ωραίες συναντήσεις. Σας καλούν, δεν ξέρω, σε πάρτι, σε χορούς, οτιδήποτε είναι πολύ καλό. Τέσσερα μπαστούνι, χτίσιμο καλών σχέσεων γενικότερα. Και εδώ είναι πάθος για ζωή. Νικητές. Εδώ έχει και την έννοια του νικητή και της νικήτριας. Και επειδή έχει βγει και σε μία στήλη του μέλλοντος, εδώ σημαίνει και πολύ καλά. Σημαίνει ότι στο τέλος νικάτε, στο τέλος τα καταφέρνετε. Εσωτερικά μέσα σας τώρα, σε εσάς, πολλές φορές μπορεί να είστε κλειστό βιβλίο, να μην ανοίγεστε. Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή να κρατάτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Διότι το 10 καρό είναι καλό, έχει να κάνει με την τύχη σας και σου λέει για την τύχη σου μην ανοίγεις όλες σου τις απόψεις και όλες σου τις ιδέες. Κράτα λίγα πράγματα για σένα, έτσι. Και το βιβλίο εδώ είναι κλειστό. Βεβαίως τώρα εδώ ότι υπάρχει και αυτό το σύμβολο του ασκληπιού, ας το πούμε, με τα φίδια και τα λοιπά, που έχει να κάνει με την υγεία, μπορεί να είναι οι σπουδές και επίσης σημαίνει ναι και καλή υγεία. Το επόμενο είναι η ψυχή σας
Ναι, ξέρει ότι έχει να περάσει πολλές φορές κάποια βουνά. Και έχει βγει το κεντρικό σημείο σε εσάς. Το βουνό λοιπόν, τα εμπόδια, οι δυσκολίες, τις οποίες όμως τις ξεπερνάτε με ένα πολύ καλό και δυνατό πλαίσιο. Προσέξτε, διότι συναντάτε και θα συναντάτε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σας φάνουν, να σας ροκανίσουν, σας ζηλεύουν και να σας εξαπατήσουν. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Στα πόδια σας, αυτό που σας σταυρώνει και σημαίνει τι σας έχει πετάξει η ζωή στα πόδια σας, τι σας έχει πετάξει σαν δυσκολίες, τι σας έχει πετάξει σαν γεγονότα. Κάποια αναποφασιστικότητα. Έπρεπε να αποφασίσετε σε θέματα σπιτιού, σε θέματα αγάπης. Έχετε πειραματιστεί στον έρωτα. Εδώ μπορεί να σημαίνει και αναλλαγή συντρόφων. Όχι κάτι τρελό. Εδώ μπορεί να σημαίνει και, να το πω, και one night stand, εντάξει, αφορά αυτό εσάς. Είπαμε, δεν κάνουμε κριτική, ο καθένας με τις επιλογές του. Αλλά το 5 κούπα έχει να κάνει με πολλές αναλλαγές στον έρωτα. Η εμπειρία του έρωτα, λοιπόν. Διότι παίρνετε πάθος και χαρά. Πίσω, εδώ πίσω φυσικά κρύβονται ζώδια νερού και οροσκόποι τους. Και κρύβεται επίσης και ένας ζυγός. Αυτές οι κάρτες έχουν και μια αστρολογική αποτύπωση, γιατί υπάρχει ο ζυγός. Ή στο παρελθόν σας υπήρχε κάποιος ζυγός, ο οποίος σας αναστάτωσε, ή κάποια ζώδια του νερού, τα οποία με αυτούς λοιπόν κυρίως είχατε και ερωτικές περιπτύξεις και ερωτικές εμπειρίες. Πολύ μια χαρά. Και στο παρελθόν λοιπόν εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε στο παρελθόν σας, το οποίο είναι διασκέδαση. Έλα, περνάγατε καλά, πολύ καλά περνάγατε. Ωραία ήταν, ωραία χρόνια κιόλας, να το πούμε έτσι. Ίσως είχε να κάνει με τις... ίσως είχε να κάνει, δεν ξέρω, με την εποχή του πανεπιστημίου, με τα σχολικά σας χρόνια, είχε να κάνει πιο μετέπειτα. Ένας συμβολισμός είναι αυτός. Στα χρόνια εκείνα δηλαδή, στη ζωή που αρχίσατε και βγαίνατε προς τα έξω για να αποκτήσετε έτσι εμπειρίες και να δείτε τη ζωή με άλλο μάτι. Και το άλλο είναι, δεν ανοίγω εύκολα τις σκέψεις μου. Αλλά εδώ υπήρχε πάθος. Ερωτευτήκατε αρκετές φορές στη ζωή σας. Γιατί μπορεί να είναι και ο αγνός ο έρωτας, έτσι δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι μόνο αυτό, μπορεί να είναι και ο αγνός ο έρωτας. Το επόμενο που σταυρώνει, που σημαίνει ότι σας πετάει η ζωή, ήταν ένας δίας εδώ, που σημαίνει χαρά, χαρούμενα νέα, εύνοια, νέες αρχές, δύναμη, αλλά και ο άσος παθή σημαίνει και η αξία μου, σημαίνει και η δύναμή μου. Εδώ η ζωή λοιπόν σας δοκίμασε, γι' αυτό έχει βγει εδώ και το βουνό, σας δοκίμασε, είσαι άξιος, άξια να περάσει αυτό το βουνό και μετά να γίνει εδώ και γιορτή, να το πούμε έτσι, να γίνει δηλαδή και μια αποφύτιση εισάξια ενός ανθρώπου ο οποίος τα καταφέρνει. Αλλά περάσατε εξαιρετικά, περάσατε με άριστα. Το καταφέρατε με τη δύναμή σας. Και το άλλο που σας πέταξε, από το 5 σας πήγε στο 3. Άλλη ενέργεια. Εδώ από ζυγό πάμε στους διδύμους. Εδώ από το ζυγίζω, μπαλατζάρω, βλέπω, ζυγίζω τα πράγματα, παίρνω αποφάσεις με τον ένα, να δω εκείνο, να δω την άλλη, τι γίνεται. Εντάξει, παιδιά, γίνεται, οκ, η ζωή έτσι είναι. Εδώ σας πηγαίνει σε μια άλλη, σημαίνει επιτυχία στον έρωτα. Ερωτεύσιμη. Ερωτεύσιμοι άνθρωποι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Ναι, είστε ερωτεύσιμοι. Πολλές φορές το αφιζητούμε, έλα μωρά, λέμε, εντάξει, αυτό, εκείνο, εντάξει. Οκ, okay, συμβαίνει όμως. Επιτυχία λοιπόν. Και είναι το ζώδιο των διδύμων κιόλας. Και φυσικά, ναι, εννοείται βεβαίως και, και οι κούπες που έχουν ακόμα και τα υπόλοιπα ζώδια, αλλά εδώ είναι μια κατάσταση περισσότερο του να κάνω οικογένεια, του να προχωρήσω στη ζωή, να κατασταλάξω. Έτσι, έχει μια τέτοια δόνηση. Εδώ είναι και το ερωτικό πάθος με διάφορους συντρόφους. Έχει αυτή την έννοια των εμπειριών. Η ζωή σας το έδωσε, σας τους έφερε αυτούς τους ανθρώπους. Για να δείτε τι θα κάνετε, ίσως και για να εμπειριωθείτε. Ναι, ακούγεται λίγο παράξενο. Αλλά μέσα από την αριθμολογία, γιατί το 5 στην αριθμολογία σημαίνει περνάω μέσα από πολλές εμπειρίες. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει και το δικό του σχέδιο ζωής. Και πάμε όμως να δούμε λίγο εδώ κάποια πράγματα τώρα. Είστε εδώ το κεντρικό σημείο. Γύρω-γύρω η περιφέρεια έχει να κάνει χαρά της ζωής, νίκη, χαρά της ζωής, επιτυχία στον έρωτα και πάλι χαρά και ερωτική πράξη. Για σας λοιπόν ο έρωτας είναι ζωτική σημασίας. Πάθος και έρωτας.
φωτιά και ροή συναισθήματος. Αυτή είναι η ζωή σας. Η ζωή σας λέει, μπες στον έρωτα, μπες με πάθος στη ζωή σου, οτιδήποτε και αν κάνεις, ερωτεύσου αυτό το οποίο κάνεις, ακόμα και το επάγγελμα, τη διαδικασία, του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά σας, στο χώρο που μπορεί να είστε, ό,τι να είναι. Αλλά προσέξτε όμως, διότι εδώ ελκύεται και είναι και μια πρόβλεψη για το μέλλον γενικά, ανθρώπους οι οποίοι θα σας ζηλέψουν την αγάπη σας, τον έρωτά σας, την επιτυχία σας, αυτό που είστε, αλλά και επαγγελματικές επιτυχίες. Και συναισθηματικές και επαγγελματικές επιτυχίες. Ναι, η ζωή θα σας βάλει εμπόδια, βουνά να περάσετε, γιατί έχει βγει κεντρικό σημείο. Βουνά στη διασκέδαση, βουνά στον έρωτα, βουνά στο να πετύχετε, βουνό και εδώ πέρα όσον αφορά στο παρελθόν σας, ήταν όλα βουνά. Ήταν όλα δύσκολα, δεν ήταν εύκολα, δεν ήρθαν εύκολα. Και περάσετε μέσα από όλες δυσκολίες που είχε, ας πούμε, η ανάβαση ενός βουνού. Λαχάνιασμα, άγχος, δυσκολία, προσπάθεια, κόπωση, χάσιμο ενέργειας, κρύο, ζέστη, βροχή, όλα. Εμπειρίες. Αυτό λοιπόν λέει η ζωή σας. Περνάς μέσα από εμπειρίες, ιδιαίτερες εμπειρίες. Μάλιστα. Είδατε πόσο όμορφο βγαίνει. Άρα η ζωή επιφυλάσσει για εσάς πολύ όμορφα πράγματα. Ανεβείτε λοιπόν, βέβαια. Χρειάζεται η προσπάθεια από εσάς, έτσι, η διαδικασία να ανεβείτε στο άλογο και να προχωρήσετε και να προσέχετε τις παγίδες. Και τότε έρχονται όμορφα πράγματα στη ζωή. Άνθρωποι που σας αγαπάνε. Άνθρωποι οι οποίοι σας ερωτεύονται, τους ερωτεύεστε. Άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι σας. Άνθρωποι οι οποίοι συνεργάτε σας. Άνθρωποι που είναι εκεί για εσάς. Τόσο όμορφα. Ωραία. Να φύγουμε από αυτό. Να τα βάλω λίγο στη θέση τους. Να πάμε τώρα στην επόμενη τρίτη επιλογή. Όσοι έχετε επιλέξει την τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι εδώ. Ωραία. Ξεκινάω λίγο να ανακατέψω. Για να κάνουμε εδώ τη διαδικασία, η ζωή. Τι σου πετάει η ζωή. Ωραία. Για να δούμε bottom of the deck. Για να δούμε στο τέλος της στίβας τι περιέχει. Και έχει έναν άσο ξυφών. Αξία, δύναμη, δικαιοσύνη, επίκληση ανώτερων δυνάμεων. Ναι. Πολύ δύναμη. Το χέρι αυτό δεν πιάνει από τη λαβή, όχι. Πιάνει το ξύφος πραγματικά και δεν διστάζει να πιάσει τη ζωή με δύναμη. Το επόμενο, μάλιστα, είναι εδώ έχει βγει ο καλλιτέχνης. Ναι, είναι από τις ιδιαίτερες κάρτες, είναι από τις ιδιαιτερότητες του deck. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχει γίνει η επιλογή αυτού του deck και όσοι έχετε επιλέξει το τρίτο deck. Είναι ο καλλιτέχνης, είναι η διάνοια. Είναι η φαντασία, είναι η διέστηση, είναι ότι πολλές φορές στη ζωή από το τίποτα φτιάχνω πράγματα. Πιάνουν τα χέρια σας. Και δεν είναι τυχαίο, διότι έχετε τόσο μεγάλη δύναμη όπου τα χέρια σας πιάνουν. Είστε μεγάλο, πραγματικά μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο. Έχει να κάνει με γράψιμο, έχει να κάνει με ζωγραφική, έχει να κάνει και στα επαγγελματικά, έχει να κάνει με χειρουργική, έχει να κάνει με χειροτεχνία, έχει να κάνει με ράψιμο, έχει να κάνει με ό,τι φαντάζεστε τα χέρια σας. Έχει να κάνει με αρχιτεκτονική. Βάλτε ό,τι θέλετε. Είστε ένα μεγάλο ταλέντο. Η ζωή σας το έχει δώσει. Σας το έδωσα απλόχερα. Τι να κάνουμε. Και το επόμενο είναι το 9 πεντάκτινο. Το 9 πεντάκτινο είναι από τις καλές κάρτες, είναι από τις ιδιαίτερες όμως κάρτες που δείχνει μία γυναίκα εδώ η οποία φροντίζει τον κήπο της. Είστε μοναχικοί άνθρωποι. Οι καλλιτέχνες γενικότερα είναι όχι εκεντρικοί, είναι και μοναχικοί άνθρωποι, διότι αναπτύσσουν έναν εσωτερικό διάλογο μέσα τους. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί είναι εσωτερίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο εσωτερικοί
αλλά εκφράζονται μέσα από την τέχνη τους. Το εννέα πεντάκτηνο σημαίνει ότι τα καταφέρνω και φτιάχνω μέσα από δική μου προσπάθεια, ατομική προσπάθεια, φτιάχνω τη ζωή μου. Φτιάχνω τον κόσμο μου, φτιάχνω το σπίτι μου, φτιάχνω το γύρω-γύρω. Η ζωή, καταλαβαίνω ότι δεν θα ισχύει για όλους, αλλά εδώ όμως η ζωή θα σας δικαιώσει και εδώ δείχνει και το χρήμα. Το εννέα πεντάκτηνο είναι από την, προσέξτε, δεν είναι από το γίνομαι πάμπλουτος, αν και μπορεί να γίνει κάποιος εδώ πέρα. Σημαίνει όμως τουλάχιστον έχω μια οικονομική άνεση. Τουλάχιστον τα καταφέρνω. Στη σημερινή εποχή, στη χώρα που ζούμε, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας έχουμε περάσει, κάποιος το να καταφέρνει οικονομικά να στέκεται στα πόδια του, είναι ήρωας, ηρωίδα και πραγματικά θαύμα θαυμάτων. Το αφήνω εδώ, δεν συνεχίζω, okay, και οι δικές σας οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά το αφήνω εδώ πέρα. Πάμε όμως να δούμε. Είστε πραγματικό ταλέντο. Έχετε μεγάλο ταλέντο. Και πολλές φορές δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτό που κάνετε να το κάνετε και σαν επάγγελμα, έτσι. Μπορεί να είναι και χόμπι κιόλας. Αλλά δείχνει όμως και οικονομικές απολαβές από αυτό το ταλέντο σας. Λοιπόν, το ένα που βγαίνει εδώ πέρα είναι το 5 πεντάκτηνο. Μάλιστα, okay. Ναι, έχετε περάσει δύσκολα. Βέβαια, γι' αυτό βγήκε κιόλας. Το 5 πεντάκτηνο είναι οι οικονομικές δυσκολίες. 8 ξυφών, η ζωή σας πέταξε και εσάς στο ring, στην αρένα με δυσκολίες, και ένας υπότης κούπα, λοιπόν. Ένας κουπάτος. Okay. Ο κουπάτος μια χαρά μας βγαίνει εδώ στη θέση που μας βγήκε, όμως έχετε περάσει μέσα από πολλά πολλά ιδιαίτερα κύματα. Και τι βλέπω εδώ, καθώς αλλάζει το φως, βλέπω εδώ πως αλλάζουν εδώ πέρα οι αποχρώσεις, ειδικά αυτή εδώ πέρα η απόχρωση. Δηλαδή αυτό το χρυσαφί, ας το πούμε, το οποίο αλλάζει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, να το και εδώ, για να το φέρουμε λίγο κοντά, να φαίνεται και εδώ. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Για να δούμε λοιπόν. Ναι, 5 πεντάκτηνο είναι δύσκολο, ζώρικο. Περάσατε μέσα από πολλές δυσκολίες, μέσα από πολλές οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν. 8 ξυφών, εγκλωβισμοί, φυλακή του νου, φυλακισμένο μυαλό, δυσκολίες, έχετε εγκλωβιστεί στο παρελθόν, είχατε περάσει από διάφορα πράγματα και τώρα περνάτε ακόμα, αλλά υπάρχει όμως μια ελπίδα εδώ. Το επόμενο είναι, η τύχη. Η τύχη αλλάζει, μάλιστα, το τριφύλι. Προσέχουμε τα φίδια και κυρίως τις γυναίκες. Μάλιστα, προσέξτε γυναίκες. Και εδώ ο πελαργός. Μάλιστα. Μπορεί να σημαίνει οικογένεια, θέλω να κάνω οικογένεια. Μπορεί να σημαίνει όμως και χαρούμενα νέα, καλά νέα. Στο επόμενο είναι, για να δούμε εδώ με τις κλασικές τι έρχεται. Ναι, μάλιστα, βεβαίως. 6 μπαστούνι. Εδώ μας έρχεται 10 μπαστούνι. Μάλιστα. Και 3 μπαστούνι. Όχι, μπαστούνι έχουν βγει εδώ. Πολύ φωτιά, ενέργεια δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως, και κάποιος για να γίνει καλλιτέχνης, το ταλέντο γενικότερα για να μπορέσει να επιβιώσει, να σας το πω έτσι, να ανθίσει, χρειάζεται απίστευτη ενέργεια. Ίσως να μην το καταλαβαίνουν κάποιοι. Αλλά όλοι αυτοί οι μεγάλοι κιόλας και οι κεντρικοί και τα ταλέντα σε οποιοδήποτε τομέα έχουν ξοδέψει απίστευτα ποσά ενέργειας πραγματικά. Πάμε όμως να το δούμε. Παρελθόν δύσκολο. Οικονομικές δυσκολίες και μιζέρια θα έλεγα και πολύ δύσκολες καταστάσεις και ψάχναστε και ψαχνόσασταν και λέγατε ρε παιδί μου υπάρχει δεν υπάρχει Θεός, τι γίνεται, θα μας βοηθήσεις, δεν θα μας βοηθήσεις Θεέ μου, γιατί έτσι, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, ένα έδαφος το οποίο δεν είναι σταθερό. Εδώ βρίσκεστε και τώρα βρίσκεστε σε μια κατάσταση εγκλωβισμού, 8 ξυφών, κάποιος ή κάτι σας παίρνει δύναμη. Και υπάρχει ένα φίδι εδώ. Αυτό το φίδι, ναι, είναι κεντρικό σημείο, θα σας το εξηγήσω. Αυτό το φίδι έρχεται και σας παίρνει τη δύναμή σας και σας εγκλωβίζει. Σε ένα επίπεδο, το φίδι είστε εσείς. Είναι η σκέψη σας. Η σκέψη σας. Έτσι όπως σκέφτεστε. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Αυτό χρειάζεται να το δείτε λιγάκι. Και εδώ υπάρχει ένας υπότης κούπα, κουπάτος, ζώδια του νερού. Ψάχνετε και εσείς τον υπότη σας.
με το άσπρο άλογο του εδώ, με το τέτοιο που θα έρθει. Κρατάει βέβαια και το. Θα έλεγα τώρα ότι σαν να είναι λίγο αποκριές εδώ και κρατάει το ποτό του, ας πούμε. Έχει ντυθεί υπότης και βλέπει και χορεύει και κάνει. Οκ, εντάξει, λοιπόν. Ναι, ο υπότης είναι στο μέλλον και σημαίνει αποστολή ζωής, άντρες οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν, μπορεί να σημαίνει και αγάπη. Εδώ τώρα, αυτές είναι οι σκέψεις σας γενικά. Ή μπορεί να λέτε, αχ, να υπήρχε ένας υπότης για μένα. Το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει. Μέσα, το μέσα σας και στις καταστάσεις στις οποίες κατά κάποιο τρόπο πολλές φορές δεν μπορείτε και πολύ να ελέγξετε, γιατί είναι μέσα από την ψυχή σας. Παρόλα αυτά όμως, έχει βγει το τριφύλι, πολύ τύχη, καλές συνεργασίες, έξι καρό σημαίνει και ρεαλισμός και δυνατότητα. Δηλαδή, να το πάρω λίγο διαφορετικά. 5 καρό. 6 καρό, εδώ έχουμε από 5 πήγαμε στο 6. Σημαίνει ότι υπάρχει μια αλλαγή, μια μετατόπιση, μια μετακίνηση. Φίδι, το φίδι σημαίνει εσείς, το ένα, η μία ερμηνεία, με τις φαρμακερές σας σκέψεις, δηλητηριάζει τον εαυτό σας. Το άλλο σημαίνει, εδώ από πίσω υπάρχει μια ντάμα, υπάρχει μια ρήγισσα, βασίλισσα δηλαδή, η οποία είναι σπαθάτη. Προσοχή λοιπόν σε γυναίκες του αέρα ή οροσκόπου, που να έχουν οροσκόπο αέρα. Και ζώδια γενικότερα, δίδυμοι, ζυγοί, έτσι, και υδροχόοι. Δεν τα πάτε πολύ καλά. Κάπως λίγο έχετε μία δυσκολία. Άσχετα αν είστε εσείς και ζώδιο του αέρα. Κάποιοι σας τρώνε ενέργεια εδώ. Κάτι έχει γίνει εδώ και σας τρώει πολύ ενέργεια. Το φίδι σημαίνει και το σέρνομαι, έτσι. Τσακώνεστε συχνά, σας ζηλεύουν πολύ, σας τρώνε ενέργεια, μπορεί να σας τρώνε ενέργεια, σας ματιάζουν, δείτε το. Και εδώ έχει να κάνει τελικά μια άλλη τώρα ρήγισσα, η οποία είναι κουπάτη, η οποία είναι πολύ καλό, πολύ θετικό χαρτί και έχετε να μεταμορφώσει αυτό το χαρτί και να γίνει από φίδι τελικά να βρει φτερά και να πετάξει, να πετάξετε. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Γενικά εδώ αυτή η στήλη έχει μια αρκετή αισιοδοξία. Τώρα, βεβαίως, εδώ πέρα έχει να κάνει με προβλήματα υγείας. Τρία μπαστούνι, προσέχουμε. Προσέχουμε την υγεία μας. Έχει βγει, είναι μας ερμής εδώ, ποιος είναι ανάποδος, προσέχετε την επικοινωνία σας. Τι σας πετάει η ζωή λοιπόν, σας πετάει εμπόδια, απογοητεύσεις. Έξι μπαστούνι είναι ο ήλιος, μάλλον έχετε κάποια πτώση, κάποια δυσμένεια στον ήλιο αστρολογικά στο χάρτη σας, κάτι συμβαίνει εν πάση περιπτώσει και έρχονται απογοητεύσεις και κυρίως στα κομμάτια των σχέσεων. Προσέξτε την υγεία σας, βάσανα εδώ, δυσκολίες, δάκρυα έχετε περάσει, σας έχουν στεναχωρήσει εδώ, αυτή η στήλη είναι στεναχώρια, πολύ μεγάλη στεναχώρια. 10 ξυφών, προσπαθώ να ξεφύγω, να πολεμήσω, να σταθώ στα πόδια μου, να βρω δύναμη, να προχωρήσω. Για να το δούμε λιγάκι λοιπόν εδώ. Έχετε όμως ένα περίγραμμα στο οποίο είναι πεντάκτινο, πέντε πεντάκτινο, κουπάτος, ανησυχίες και απογοητεύσεις. Είναι ένα τετράγωνο, είναι αυτό που σας πλαισιώνει. Η ζωή λοιπόν είναι μία ροή για σας, μία ρόδα με απογοητεύσεις, οι οποίες έρχονται από τα οικονομικά και από τα συναισθηματικά. Άντρες οι οποίοι σας απογοητεύουν τελικά. Αν είστε άντρας, εννοείται φίλοι που μπορεί να σας απογοητεύουν ή εσείς μέσα σας να αισθάνεστε απογοήτευση. Και τι γίνεται λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κεντρικό σημείο, στο οποίο σημαίνει άντρας, προδοσία, κακά λόγια, απογοήτευση, εμπόδια. Δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, απογοητεύσεις, ανησυχίες για το μέλλον, εμπόδια. Και τι κάνουμε τώρα εδώ, έτσι όπως είναι αυτό το χαρτί. Θα μου πείτε, μα καλά, είναι πολύ δύσκολο αυτό το χαρτί. Είναι πολύ περίεργο. Είναι πολύ εκκεντρικό, ας το πούμε. Έχει πολλά πράγματα. Το μέλλον σας είναι διαφορετικό. Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Αν θεραπεύσω τον εαυτό μου, θεραπεία και έχω καλή υγεία, αν δεν φαρμακώνω τον εαυτό μου ή και τους γύρω μου έτσι και δεν τον δηλητηριάζω τον εαυτό μου με διατροφή κακή, με σκέψεις πολύ αρνητικές και μακάβριες, με απεσιοδοξία πολύ μεγάλη,
Δεν λέω, όλοι οι άνθρωποι στεναχωριόμαστε. Αλλά άμα ζείτε όμως συνέχεια στην απεσιοδοξία και λέτε όλα είναι μαύρα, όλα είναι χάλια, όλα είναι εκείνο, όλα πάνε κατά διαόλου, όλα είναι έτσι, όλα, όλα, όλα. Και είστε συνέχεια μα, συνέχεια μα, συνέχεια στο αρνητικό. Εντάξει, δεν λέω και να χαζογελάμε και να ζούμε στην κοσμάρα μας, να το πω έτσι, και να είναι, α, ναι, όλα θα πάνε θετικά και να μην το νιώθουμε. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να βρείτε κάπου τις ισορροπίες, διότι το φίδι έχει μέσα και αυτό τη θεραπεία. Το φίδι έχει να κάνει και αυτό, αν θυμάστε και το Ασκληπιού, τα δύο φίδια που συναντιούνται ένα σύμβολο, έχει να κάνει και αυτό με τη θεραπεία. Και πρέπει λίγο μέσα σας να αλαφρώσετε. Και κυρίως στο μυαλό σας. Το μυαλό σας είναι αυτό που σας δημιουργεί τις παγίδες. Εφόσον λοιπόν θεραπευτείτε, αυτά ανήκουν στο παρελθόν πια, εφόσον θεραπευτείτε, τότε αρχίζει η τύχη λίγο αλλάζει προς το πολύ καλύτερο και τότε στο μέλλον έχετε στήριγμα, καρδιά, πολύ καλά νέα, μπορεί να είναι και η οικογένεια εδώ και η ανησυχία φεύγει. Εντάξει, ναι, πάντα θα έχετε μια ανησυχία λόγω χαρακτήρα ίσως, αλλά όμως φεύγει. Ωραία λοιπόν. Θεραπεία, για σας βγαίνει θεραπεία, είναι πολύ ωραίο το μήνο, πολύ σημαντικό το μήνο, διότι έχετε και τη δυνατότητα της θεραπείας. Εδώ μπορεί και ένας θεραπευτής εδώ. Ο θεραπευτής μπορεί να έχει πολλές ιδιότητες. Δεν σημαίνει ότι έχετε τρελαθεί προς Θεού, δεν σημαίνει ότι δεν είστε καλά, στα καλά σας. Όχι, 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 όχι. Εδώ περνάμε μέσα από διάφορα θεραπευτικά σχήματα, πράγματα. Προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα, αισιόδοξα, πολύ όμορφα, ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί. Ωραίο. Πολύ καλό, γιατί εδώ μιλάει για την τέχνη και τις θεραπείες και ότι τελικά κάπου, με κάποιο τρόπο, έρχονται όμορφα, όμορφα πράγματα, όμορφα νέα. Ωραία. Και πάμε τώρα στην τελευταία επιλογή που είναι και η δικιά μου. Ναι, είδατε, επέλεξα την τέταρτη επιλογή και όχι την τρίτη ή τη δεύτερη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά τα χαρτιά, είναι ειδικές κάρτες. Είναι κρυσταλλοκάρτες αυτές. Ανησυχίες, μάλιστα, ναι. Ανησυχίες, πολλές ανησυχίες. Μάλιστα. Ανησυχούμε. Και θα με ρωτήσετε τώρα, γιατί ανησυχείς ακάς εσύ, ποια είναι τα προβλήματά σου. Ναι, πολύ ανησυχία. Ανησυχείς σε διάφορα πράγματα. Ο καθένας έχει τις ανησυχίες του. Για να δούμε όμως και εδώ την αποκάλυψη η οποία θα γίνει. Ωραία. Ένα, δύο και τρία. Και ξεκινά. Μάλιστα. Η ανησυχία έχει να κάνει εδώ, εδώ μπορούμε να πάμε και πολύ βαθιά τέλος πάντων, είναι με το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι σημαίνει η αξία μας, οι αξίες μας, οι δυνατότητές μας, ότι πολλές φορές πολεμάμε εναντίον πολλών. Να σας το πω, εγώ παραδείγματος χάρη μπορεί να πολεμάω εναντίον πολλών. Δείτε το κι εσείς. Μήπως έχετε πολεμήσει κι εσείς το παρελθόν εναντίον πολλών καταστάσεων και πολλών ανθρώπων. Θα μπορούσα να σας πω για μένα μια αιτία. Πάνω χάρη το γεγονός ότι ασχολούμαι εγώ προσωπικά με αριθμολογίες, αστρολογίες, ταρό και είναι ενάντια στα δεδομένα της κοινωνίας, στα δεδομένα της θρησκείας, στα δεδομένα αυτού του κόσμου, ας το πούμε. Μεγάλη, ασχολείσαι με αυτά, τα πιστεύεις. Δείτε πόσο έντονο μπορεί να γίνει. Ασχολείσαι με αυτά ενώ ο κόσμος έχει προχωρήσει. Ασχολείσαι με ταρό, είναι δυνατόν. Ασχολείσαι με αστρολογία, μα είναι δυνατόν. Ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα, πού ζούμε. Στον 21ο αιώνα, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι, έχουμε κάνει εκείνο και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι. Δεν είναι εναντίον όλων, φίλες και φίλοι. Αλλά, τώρα θα πάμε στα δικά μας. Το 7 λοιπόν σημαίνει ευλογία. Το 7 σημαίνει ενέργεια. Το 7 μπαστούνι σημαίνει ότι πολλές φορές το 7 είναι ευλογημένο κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ο Θεός έχει πολύ μυστήριους τρόπους να λειτουργεί σε αυτόν τον κόσμο και μπορεί να γίνουν και μέσα από πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις. Θα έλεγα τώρα κάτι, δηλαδή θα έλεγα την άποψη ότι πιστεύετε ότι ο Θεός, πάνω χάρη, αγαπάει μόνο τους ενάρετους. Εμένα, ας πούμε, δεν με αγαπάει που ασχολούμαι με αυτά. Βάζω ένα ερώτημα. Ή εσάς που βλέπετε αυτά τα βίντεο και τα βίντεό μου. Ας πω για μένα, για το κανάλι μου, το βίντεό μου και το κανάλι μου. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, δεν σας αγαπάει, σας αγαπάει λιγότερο. Αγαπάει περισσότερο κάποιους άλλους, εσάς λιγότερο. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι η ώρα για να κάνουμε θρησκευτικά και αυτά. Απλά το λέω σαν προβληματισμός.
Η ουσία είναι πολεμήσαμε για πολλά πράγματα, για τα ιδανικά μας, για τις αξίες μας. Και ακόμα θα πολεμήσουμε. Και ακόμα πολεμάμε και ακόμα υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση, παρόλο που εντός εισαγωγικών υπάρχει υποτίθεται δημοκρατία και έκφραση λόγου. Λοιπόν, στο επόμενο είναι το 2-πεντάκτηνο. Εντάξει, τα καταφέραμε και ισορροπήσαμε, ναι. Παρόλες τις δυσκολίες, στο εδώ και στο τώρα, στο παρόν, 2-πεντάκτηνο είναι ότι μέσα από μια πολύ μεγάλη ηρεμία χαρακτήρα και εσωτερική δύναμη πήραμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις στη ζωή μας. Το επικροτώ 1.000.000% για μένα, για τον εαυτό μου, έτσι. Και είναι μία από τις πολύ ιδιαίτερες και δυνατές στιγμές όπου καταφέρατε και πήρατε από... Ίσως να μην είχατε πολλές επιλογές στη ζωή σας, αλλά πήρατε αποφάσεις σοβαρές μέσα από αρκετές δυσκολίες και εμπόδια. Η ζωή σας έδωσε εμπόδια, αλλά τα καταφέρατε όμως. Τα καταφέραμε. Και εδώ βγαίνει το 3 κούπα. Ναι. Υπάρχει ευκαιρία για χαρά και διασκέδαση. Υπάρχει η ευκαιρία να βρείτε τον εαυτό μας, να βρούμε τον εαυτό μας, έτσι, και να χαρούμε με ό,τι έχουμε πετύχει. Ό,τι έχει πετύχει ο καθένας στη ζωή του. Ό,τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του. Κόπιασε. Με όποιο τρόπο. Και έχετε κοπιάσει στη ζωή σας. Και πολλές φορές και εναντίον πολλών πραγμάτων και καταστάσεων. Έχετε έρθει σε κόντρα. Αλλά τα έχετε ξεπεράσει όμως, εγώ το έχω κάνει αυτό, μέσα από μια ιδιαίτερη ηρεμία, τη φουρτούνα σαν ο καλός ο καπετάνιος ο ψύχρεμος, ο οποίος ξέρει πώς θα πάει το καρέ, πότε θα γυρίσει το πιδάλι, πότε θα πάει από εδώ. Μέσα από πολύ δυνατή φουρτούνα, τα έχει καταφέρει περίφημα. Αυτό κι αν είναι επιτυχία στη ζωή. Για πάμε όμως τώρα να δούμε, να κάνουμε το άνοιγμά μας. Νο, 5 ξυφών. Ναι, στεναχώριες, πολλές στεναχώριες, 8 μπαστούνι, πολύ δυνατό, και επίσης και ένα άλλο 5, α μάλιστα, πεντάρια, εδώ έχουμε πεντάρια, τα πεντάρια εδώ μας μιλάνε τώρα για, κοίταξε να δεις, εσύ θα υπερασπιστείς αυτά τα οποία πιστεύεις, θα πιστεύω σου, μάλιστα. Θεραπεία μιλάει εδώ, 5 ξυφών, θεραπεία μυαλού, ηρεμία μυαλού. 8 μπαστούν είναι πολύ καλό, σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις manifest που λένε, δηλαδή μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Το 8 μπαστούν είναι σαν να έχεις ένα μαγικό ραβδάκι και να καταφέρνεις να εκπληρώνεις αυτό το οποίο έχεις βάλει στο μυαλό σου. Και βεβαίως το υπόλοιπο πάλι 5 μπαστούνι που έχει να κάνει με τη φωτιά είναι ενέργεια. Εδώ σημαίνει ότι κοίταξε να δεις μεγάλε. Ειρήνη μεν, εδώ μιλάει για ειρήνη, αλλά θα σταθώ στα πόδια μου. Ειρηνικά. Θα κάνω την επανάστασή μου ειρηνικά. Διότι υπάρχουν και ειρηνικές επαναστάσεις, φίλες και φίλοι. Μάλιστα. Ο ειρηνικός επαναστάτης. Πάμε εδώ, κήπος, εντάξει, είμαστε φοβερά παιδιά, ναι, έχουμε μια καρδιά κήπο. Α, γυναίκα, έχει βγει στο εδώ μια γυναίκα λοιπόν. Και ο ήλιος, εντάξει, καταπληκτικό, πολύ ωραίο, χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι και για μένα, να το πω έτσι, χαίρομαι και για σας πάρα πολύ, διότι το τέταρτο deck έχει βγει ο ήλιος, ο οποίος επηρεάζει όλες τις γύρω-γύρω κάρτες πολύ ιδιαίτερα λοιπόν. Και για να πάμε στις επόμενες επιλογές, οι οποίες είναι... μάλιστα. Ένας σπαθάτος εδώ, βασιλιάς σπαθάτος, ίσως ένας πατέρας. Εδώ έχει βγει λοιπόν... μάλιστα. Αχα. Okay. Θα σας το εξηγήσω, γι' αυτό κάνω αχα. Και ένα άλλο σπαθί, ναι, εχθροί υπάρχουν βεβαίως. Okay, λοιπόν, ενοχλήσεις, εχθροί που σας ενοχλούν, σας ζηλεύουν. Φίλες και φίλοι, για πάμε να δούμε. Σκέψεις. Οι σκέψεις είναι εδώ ότι με το 5 ξυφών
σημαίνει ότι περνάω μέσα από αρκετές σκέψεις οι οποίες με προβληματίζουν. Εντάξει, μου δημιουργούν και αναστάτωση. Είναι λίγο στο παρελθόν βεβαίως, αλλά σημαίνει και ότι το μυαλό μας καμιά φορά είναι εκείνο το οποίο μας παγιδεύει κιόλας. Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου μπορείς όμως να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή, ναι, και επίσης εδώ το 5 σημαίνει ότι συνέχισε διότι έχεις δύναμη, τη δύναμη, το 5 είναι και μαγνητικός αριθμός, ότι μέσα από αντικσοότητες της ζωής και μέσα από ένα έδαφος που δεν ξέρεις πώς πατάς, θα πετυχαίνεις. Θα τα καταφέρεις. Εμπειρίες. Εμπειρίες, εμπειρίες, εμπειρίες. Και αρκετή, εδώ και σημαίνει και αρκετή ενέργεια. Φίλες και φίλοι, όσοι επιλέξετε το 4ο πακέτο, έχετε πολύ, πολύ ενέργεια. Κήπος, είστε μία προσωπικότητα, κήπος πραγματικά. Εντάξει. Βέβαια εδώ έχει βγει και ένα 8 μπαστούνι, φωτιά δηλαδή, το οποίο ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα. Άνθρωποι φωτιά, αλλά και με απίστευτο συνέστημα. Άνθρωποι με πολλή ενέργεια, που έχουν ενέργεια, αλλά και χάνουν ενέργεια. Κεντρικό σημείο έχει βγει μια γυναίκα, μια κυρία στο πούμε, lady, με έναν άσο μπαστούνι, πάλι φωτιά εδώ πέρα, η οποία είναι και το κεντρικό σημείο. Για τους άντρες σημαίνει μια γυναίκα στη ζωή σας, η οποία είναι ο κήπος σας, είναι η πηξίδα σας, η κατεύθυνσή σας. Το άλλο επίσης που μπορεί να σημαίνει είναι ο χαρακτήρας. Ευγένεια. Είναι τα όμορφα χαρακτηριστικά μίας γυναίκας. Ευγένεια, φιλοσοφία, σπουδή, μόρφωση, ομορφιά, φύση, αγάπη για τη φύση, αγάπη για, γι' αυτό έχει εδώ και τα, αγάπη για τα ζώα. Εννοείται, εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα. Τρελαίνομαι για τα ζώα, δηλαδή, τι να σας πω. Προχθές ήμουνα με το αυτοκίνητο, κάπου πήγαινα, εν πάση περιπτώσει, και στο δρόμο συναντάω μια χελώνα. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα σημείο πολύ κομβικό που είχε πολλή κίνηση, έτσι. Όπως είναι, παιδιά, σταματάω το αυτοκίνητο, ερχόταν και ένα λεωφορείο από πίσω. Πάω, παίρνω μια χελώνα που ήταν ανάποδα, την παίρνω στοργικά, πολύ έτσι, σιγά σιγά μην μου πέσει. Τη γυρίζω και τη βάζω στο δρόμο, να πούμε. Χειροκροτούσε ο λεωφορείο, χειροκροτάγανε από μέσα. Λέω, θα με βρίσκω. Όχι, τελικά πήγε. Δηλαδή, θέλω να πω, ναι, δεν γίνεται. Εγώ προσωπικά έτσι, αλλά είστε και εσείς τέτοιοι άνθρωποι. Μέσα σας, μέσα μας και ο ήλιος. Ενέργεια, δύναμη. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε και δύο άσους. Οι δύο άσοι σημαίνει δεν έχετε πρόβλημα να ξεκινάτε από την αρχή με ό,τι. Θα έλεγα σκατό, αλλά λοιπόν, με ό,τι βλακεία σας πετάξει η ζωή. Ό,τι δυσκολίες και να είναι, θα πάτε με δύναμη, με αισιοδοξία, με ενέργεια, με πείσμα και θα το καταφέρετε ξανά. Όσοι με ξέρετε, γιατί αυτό μπορώ να πω, είναι ότι παλιά είχαν άλλο κανάλι, για κάποιους λόγους χάθηκε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τώρα δεν χρειάζεται να μπω σε αυτή την ενέργεια, κι όμως κατάφερα. Και είναι και προς τιμή μου κιόλας και το λέω με πολύ αγάπη προς τον εαυτό μου, ναι, και την αξία μου, γιατί εδώ είναι δύο άσοι, η αξία πρέπει να αναγνωριστεί, τα κατάφερα. Και όμως, χάρη στις δικές μου προσπάθειες και τη στήριξη τη δική σας, δείτε όλοι μαζί που φτάσαμε αυτή τη στιγμή το κανάλι. Γιατί μόνος μου στο κανάλι, έτσι. Έχω και ανθρώπους γύρω-γύρω που με στηρίζουν, που μου λένε κτλ. Εννοείται δηλαδή. Αλλά κυρίως όμως πώς. Γιατί μόνος εδώ έχει και τον άσο. Άσο σημαίνει μόνος σου θα πας, έτσι. Απλά το λέω έτσι σαν παράδειγμα για να πάρετε κι εσείς έτσι λίγο έμπνευση. Τι μας πετάει λοιπόν η ζωή? Ναι, μας πετάει άντρες κυρίως αρσενική ενέργεια όπου είναι ανταγωνιστές. Μας κάνουν εκφοβισμό, κοιτάξτε να δείτε. Εκφοβισμό, μιζέρια, είναι μες στη μιζέρια διότι δεν θέλουν να μας βλέπουν να πετυχαίνουμε. Προσωπικά, ναι, ξέρω. Εδώ ανήκουν κυρίως σε ζώδια του αέρα, αλλά όμως σημαίνει επίσης ότι, γιατί έχει πέσει σε ανάποδη θέση, έτσι, σημαίνει επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι, αρσενικά κυρίως, για εσάς δηλαδή, δείτε, είτε άντρας είτε γυναίκα, υπήρχαν άνθρωποι που σας φέραν σε δύσκολη θέση. Το αμπάς πατέρας, μια κατάσταση, δυσκολίες, οικογενειακές στιγμές, η ζωή όμως σας έφερε έτσι ώστε εσείς να το αντιμετωπίσετε. Πώς?
με απίστευτη ηρεμία. Εδώ είναι οργή, εδώ είναι θυμός, εδώ είναι ένταση, εδώ είναι τελείως διαφορετική η επικοινωνία, αλλά εσείς τελείως διαφορετικά. Εδώ σημαίνει αγάπη, χαρά, έρωτας, πάθος. Για τους άντρες σημαίνει η γυναίκα της ζωής σας, για τις γυναίκες σημαίνει η αγάπη. Είστε ερωτευμένες με τον έρωτα, πώς θα το πούμε, ρομαντικές για τον ρομαντισμό. Αγάπη για την αγάπη. Και εδώ κρύβεται ζώδια του νερού και ένα ζυγός από πίσω. Καλό. Δεν είναι κακό αυτό. Είναι καλό, είναι πολύ καλό. Και φυσικά εννοείται καλές πράξεις, που έκανα και εγώ την καλή μου πράξη, και φυσικά εννοείται και η σημασία του έρωτα για εσάς. Η ζωή θα σας φέρει την εμπειρία του έρωτα. Δεν έχει σημασία αν πάει καλά ή όχι, διότι εδώ είναι 5 και το 5 σημαίνει και εναλλαγές. Αλλά, οκ. Okay. Και βεβαίως εδώ έχουμε μετά το 7 σπαθί, εχθροί. Ναι, έχουμε εχθρούς. Να το καταλάβετε κι εσείς. Και εγώ, και εσείς, και όλοι μας, και όσοι έχετε επιλέξει τέταρτο deck, η ζωή σου λέει θα έχεις φίλε, θα αντιμετωπίζεις εχθρούς. Άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με πολύ πονηρό τρόπο, εντάξει, ηχθείς από πίσω, εδώ, βέβαια και τα ζώδια της, επειδή είναι σπαθάτο εδώ, είναι τα ζώδια του αέρα, αλλά και ηχθείς, νερό. Υπάρχουν και άνθρωποι του νερού, οι οποίοι όχι σε ζηλεύουν, είναι ορκισμένοι εχθροί. Ενοχλούνται, θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια, μπορεί να μιλάνε πίσω από την πλάτη μας, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά εδώ τι γίνεται, ζηλεύουν οποιαδήποτε επιτυχία. Αλλά ο ήλιος εδώ. Και αυτή η ενέργεια έρχεται να τα εξαφανίσει. Το πλαίσιο είναι, εδώ είναι ξύφης, 5 ξυφών. 5 εδώ, 7 και αυτός εδώ πέρα. Παίζει ρόλο λοιπόν στη ζωή σας εδώ το πλαίσιο, είναι η αρσενική ενέργεια η οποία έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και θέλει να σας συντρίψει πραγματικά. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι, γιατί εδώ είναι πολεμικό. Και τι γίνεται όμως, θα μου πείτε. Έλα μου ντε όμως, τι γίνεται. Έλα μου ντε που αυτό πηγαίνει εδώ, πηγαίνει εδώ και αυτή εδώ πέρα ξέρει να αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες, τους γνωρίζει τους εχθρούς και γυρίζει την πλάτη. Σου λέει, λες κακά λόγια για μένα. Θα δεις πώς θα λάμψει η αλήθεια. Φυσικά έχει και τα ξύφη της, γιατί θα πολεμήσει. Δεν θα το βάλει έτσι, θα πολεμήσει με ηρεμία. Εδώ τι γίνεται, πώς τον αντιμετωπίζει αυτόν εδώ, τον αντιμετωπίζει με ηρεμία. Αυτόν εδώ πέρα, το 5, εδώ είναι το 5 λοιπόν, το 5 μπαστούνι, τα 5 μπαστούνια, αυτή εδώ πέρα η κεντρική φιγούρα αντιμετωπίζει αυτόν εδώ πέρα με ηρεμία, αλλά και πολλή ενέργεια. Έχει ενέργεια μέσα, ξέρει τι κάνει, βράζει μέσα, έχει δύναμη. Έχει τόσο φωτιά που αυτός εδώ δεν μπορεί να την επηρεάσει. Δεν μπορεί να σας επηρεάσει. Ναι, θα συναχωρηθείτε, θα κάνετε, αλλά δεν μπορεί στην ουσία, στον πυρήνα σας, στην ψυχή σας, να σας επηρεάσει. Οπότε, φίλες και φίλοι, για να ολοκληρώσουμε, εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν ότι η ζωή σε εσάς, ναι, έχει φέρει ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι απέναντί σας, αλλά εσείς όμως έχετε περίσσια δύναμη. Έχετε μέσα σας πολύ μεγάλη ενέργεια και ο ήλιος φωτίζει τα πάντα. Σας δίνει πολύ δύναμη και εδώ έχει βγει και στο μέλλον, που σημαίνει ότι οι εχθροί μπροστά στον ήλιο, τι να κάνουν μπροστά στον ήλιο οι εχθροί, τι να κάνουν μπροστά στο φως, διότι οι εχθροί λειτουργούν στα σκοτάδια, φίλες και φίλοι, λειτουργούν στο μαύρο. Επίσης να σας πω το εξής, επειδή εδώ είναι και εχθείς, προσέξτε ανθρώπους οι οποίοι, ναι, μπορεί να ασχολούνται και με αυτό το χώρο, έρχονται εκ του πονηρού σαν φίλοι μεταμορφωμένοι να σας βοηθήσουν και να σας μιλήσουν για την ευτυχία σας και την επιτυχία σας με πονηρούς τρόπους. Η επιτυχία σας, για εσάς που επιλέξατε τέταρτο deck, φίλες και φίλοι, έρχεται μέσα από προσπάθεια. Την επιτυχία σας θα την κάνετε μέσα από την ενέργειά σας, μέσα από την προσπάθειά σας και όχι μέσα από πονηρούς τρόπους. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά ήταν λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, ήταν πολύ ωραίο, πόσο δυνατό, πολύ ωραίο το όλο το ανάγνωσμα, στο πούμε. Και σε αυτό το σημείο
Εσείς που είσαστε, που με στηρίζετε, να σας ευχαριστήσω. Για τους καινούριους συνδρομητές να ευχαριστήσω και εσάς για την εγγραφή σας. Έλατε στο κανάλι, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, στο όλες οι ειδοποίησεις. Να είστε όλοι καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ. Να περνάτε όμορφα και καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.